Η μπλε. Ξαλάφωσα πραγματικά, μου φύγε ένα βάρος. Είναι πολύ ωραία νίκη. Και γιατί το ευχαριστηθήκαμε και γιατί ήταν το συγκεκριμένο κόνσεπτ, το έπαθλο, η ποδιά. Ήταν πολλά που κερδίζονται σήμερα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, guys. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπλε, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Είστε στους 9. Λευτέρη, βγάζεις τη μαύρη ποδιά, φοράς λευκή, είσαι και εσύ στους 9. Και μην ξεχνάμε και το έπαθλο. Να πω κάτι, σεφ, για το έπαθλο. Παρακαλώ, Κώστα. Δεν έχω συζητήσει κάτι με τα παιδιά. Το έπαθλο νομίζω είναι τα πιο σημαντικά που κερδίζουμε αυτή τη φορά στον διαγωνισμό. Είναι κάτι που θα μας επιφέρει χρήματα. Και θα ήθελα από αυτά τα χρήματα, άμα είστε και εσείς σύμφωνοι, να. Τα πάρω εγώ. Καλό θα ήταν. Να μοιράσουμε κάποια σε φιλανθρωπικό σκοπό, σε κάποιους συνανθρώπους μας που πονάνε, που έχουν κάποιες ανάγκες. Ναι, να βάλουμε ένα μεγάλο μέρος από τα λεφτά που θα συγκεντρώσουμε, να τα δωρήσουμε. Εννοείται αυτό. Μέσα από μια τέτοια πράξη, νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλα χαμόγελα εκτός από το δικό μου και της ομάδας μου. Θα μπορέσουμε να μοιράσουμε χαμόγελα. Γιατί το φαγητό είναι ένα αγαθό που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν. Εμείς το μαγειρεύουμε, το κάνουμε με αγάπη. Και αυτήν την αγάπη νομίζω ότι πρέπει να μεταδοθεί με αυτόν τον τρόπο και σε άλλα άτομα. Εξαιρετικά, κύριε Κωστά. Εξαιρετικά. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά, για τη σκέψη. Μπράβο, παιδιά. Να πούμε βέβαια ότι αφορά το επόμενο. Το επόμενο, ναι. Οπότε φροντίστε την επόμενη χρονιά. Να κεράσετε ρε μας, ρε, που χάσαμε. Εννοείται. Και εσάς. Είπαμε. Να καταγράφονται κι αυτά, έτσι. Επίσης θέλω να πω, σεφ, ότι όλοι μαζί είπαμε ότι θα είμαστε με τα παιδιά εκεί πέρα. Να φάμε τζάπα, να πιούμε, δεν θα μας χώσουν για δουλειά, εννοείται. Α, έτσι όπως το είπες, θα είμαστε όλοι εκεί, νόμιζα, για να βοηθήσετε. Και για να βοηθήσουμε, μαμά μας στέλνουν σε φάμα, να ξεμπουλήσουν. Ένα ριγιούνι για όλους. Εγώ άμα δεν είσαι σκεφτική δοκιμή, να έρθω. Εγώ άμα είναι ο Ηλίας, δεν έρχομαι. Άμα είναι ο Ηλίας, δεν θα πας, Χρήστο μου. Θα λείπω. Θέλω να πω στο Μοίρα. Να συνεχίσει να μου μιλάει. Είναι λίγο περίεργη όλη η φάση να παίρνει τέτοιες επιλογές, να έχει όλο αυτό και να έχει κάποια πλεονεκτήματα. Σίγουρα κάποιοι στεναχωριούνται, κάποιοι χαίρονται. Μπορώ να πω ότι ίσως νιώθω καλύτερα επειδή δεν δημιουργήθηκαν παραπάνω εντάσεις, ιστορίες κτλ. Γιατί πραγματικά δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω με την καμία. Τι μας μένει να δούμε ποια μπριγάδα ανάμεσα στους ροζ και τους κίτρινους έκανε συνολικά την πιο αδύναμη προσπάθεια στη χθεσινή δοκιμασία. Τι είπαμε χθες, ότι από τη χαμένη μπριγάδα θα προκύψει ακόμα ένας υποψήφιος. Θεωρώ ότι οι ροζ ακούσανε χειρότερα σχόλια από εμάς και θα είναι η ομάδα που θα είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Η πιο αδύναμη προσπάθεια ανήκει στους ροζ. Δυστυχώς, παιδιά, η πιο αδύναμη προσπάθεια συνολικά ανήκει σε εσάς. Δεκτός. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να υπερασπιστείτε τη θέση σας για την παραμονή σας στον διαγωνισμό. Δεν νιώθω πολύ ωραία, γιατί εγώ ήμουν ο ηθικός αυτούργος, να το πω έτσι, για το σχηματισμό των ομάδων. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να επιστρέψει ο μοίρας για να μπορώ να χαρώ αυτή τη νίκη στο 100%. Για τους κίτρινους, τα πράγματα παραμένουν ως έχουν. Μάριε, συνεχίζεις και είσαι υποψήφιος προς αποχώρηση. Νίκο, Άγχελ, είστε στους 9. Συγχαρητήρια. Τι πώς γίνεται, ούτε να χαρείς, δεν μπορείς. Η αλήθεια δεν με νοιάζει ποιος θα είναι ο τρίτος υποψήφιος για την αποχώρηση. Θα παλέψω το ίδιο. Ο σκοπός μου είναι ένας, θέλω να παραμείνω. Δεν θα κοιτάω πίσω και μπροστά τι κάνει καθένας. Θα είμαι εκεί για μένα. Πάμε να μαγειρέψουμε λοιπόν. Πάμε. Φύγαμε. Δεν φοβάμαι να κατέβω στο τάκο καθόλου. Είμαι πολύ δυνατός. Απλά είμαι αυτό, είμαι λίγο down με αυτήν την έννοια. Αλλά επειδή με ξέρω, με το που ανοίξει η αρένα και ξεκινήσει ο δείκτης να γράφει, θα τα δώσω όλα, θα ξυπνήσω.